Είχαμε πριν από λίγο μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συνάντηση και συζήτηση με την φίλη πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και την αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαστε διαφορετικά κόμματα και είναι και θεμητό και αναμενόμενο και καθόλου σεβαστό σε επιμέρους ζητήματα να έχουμε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχουν συνεργαστεί αποτελεσματικά και παραγωγικά για το καλό του τόπου και του λαού μας. Μαζί έχουμε πάρει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις σε κορυφαία ζητήματα. Όπως ήταν, για παράδειγμα, η επίτευξη του Εθνικού Στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του ευρώ, την εξόδου της Κύπρου από το μνημόνιο, τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και οφείλω να το σημειώσω ότι αυτή η συνεργασία ήταν αποτελεσματική και παραγωγική, ανεξαρτήτως του αν είτε το Δημοκρατικό Κόμμα είτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρισκόμασταν στην αντιπολίτευση. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είμαι αισιόδοξος και είμαι βέβαιος ότι αυτή η παραγωγική συνεργασία θα συνεχιστεί και σήμερα και πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην αναβάθμιση των υποδομών της παιδείας μας, στη βελτίωση του ΓΕΣΥ και φυσικά σε ό,τι αφορά το κορυφαίο ζήτημα που είναι οι προσπάθειες επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος, είναι εκεί και απαιτούν τη συνεργασία μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη φίλη πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί η δική της επιτυχία μας αφορά όλους. Αφορά το καλό του τόπου και του λαού μας. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον φίλο Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, για την υποδοχή και την ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε. Έχουμε διαφορές και πολύ σωστά το είπατε, φίλε Πρόεδρε. Ωστόσο, χρειάζεται να βρίσκουμε τις κοινές συνισταμένες, όπως το πράξαμε στο παρελθόν και όπως σας διαβεβαιώ ότι θα πράξουμε και στο μέλλον. Γιατί υπάρχουν πολλές και σύνθετες προκλήσεις τις οποίες έχουμε να διαχειριστούμε και πάνω απ' όλα είναι ο τόπος, είναι η Κύπρος μας. Όταν εμείς ξεκαθαρίσαμε με τον φίλο Πρόεδρο ότι θα συνεχίσουμε αυτή την επαφή ακριβώς για να βρούμε τρόπους να συγκεράσουμε απόψεις για διαχείριση ειδικότερα των εσωτερικών ζητημάτων που άπτονται και των μεταρρυθμίσεων τις οποίες θέλουμε να δούμε να δρομολογούνται με επιτυχία και να εφαρμόζονται όπως πρέπει με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί και βεβαίως έχω ενημερώσει τον φίλο Πρόεδρο επίσης και για την πρωτοβουλία μας όσον αφορά το Κυπριακό, την αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών και συμμετοχή της στην αναγκαιότητα λύσης της προοπτικές με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο και χαίρομαι να ενημερώσω ότι ο ίδιος έχει αποδεχτεί ότι θα προβούμε σε από κοινού πρωτοβουλίες και για αυτό το θέμα. Έχει αγκαλιάσει δηλαδή αυτή την εισήγηση και τον ευχαριστώ, γιατί θέλουμε παράλληλα με τις όποιες πρωτοβουλίες να και εμείς ως κοινοβουλευτικά κόμματα, ως πολιτικά κόμματα, ως ιδεολογικοί χώροι, να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια εμπράκτως. Όπως τα φίλε Πρόεδρε, να είστε βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και είμαι σίγουρη ότι θα αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε.